Ηράκλειο, κύριε Πατακία, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ πολύ. Εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες πάντα υπάρχουν. Ετοιμότητα πάντα πρέπει να υπάρχει. Και η πολιτική προστασία που συντονίζει όλες τις υπηρεσίες για θέματα και των καιρικών φαινομένων είναι έτοιμη στο Δήμο Ηρακλείου, κυρία Δουλγεράκη. Τι σημαίνει έτοιμη? Έτοιμη σημαίνει ότι βρίσκεται στις θέσεις της ανάλογα με τις συνθήκες, τα περιστατικά της προβλέψης μετεωρολογικής υπηρεσίας για την άνοδο των θερμοκρασιών, να φροντίσει ανθρώπους που τυχόν έχουν ανάγκη είτε περίθαλψης, είτε στέγασης, είτε φιλοξενίας με τα μέσα, τις δομές και τις αίθουσες, τις κλιματιζόμενες που υπάρχουν μέσα στο Δήμο Ηρακλείου και για το Σαββατοκύριακο. Όμως, κυρία Δουλγεράκη, θέλω να ξεκαθαρίσω, έχουμε το προνόμιο ως Δήμος Ηρακλείου να είμαστε δίπλα στη θάλασσα, όλο το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου, όπως και άλλοι δήμοι της κάθε Κρήτης. Δεν είναι ανησυχητικό και τραγικό το φαινόμενο της αύξησης θερμοκρασίας και στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς το έστω ελαφρύ βορειοδάκι που επικρατεί, το μερτεμάκι αυτό, μειώνει τις επιπτώσεις από την άνοδο της θερμοκρασίας. Μα δεν το συζητάμε, σαφέστατε κύριε Πατακέ, και καλοκαίρι είναι και μετά της Αγίας Μαρίνας που λέγει και η γιαγιά μου η Μακαρίτης, ανεβαίνει η θερμοκρασία και 49 και 42 και 43 βαθμούς, δεν είναι η πρώτη φορά που θα είχαμε ή θα έχουμε από εδώ και κάτω. Αυτό είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό το καλοκαίρι, αλλά εμείς βλέπουμε αυτή την ώρα ποια είναι η ετοιμότητα σε κάθε περιοχή. Δομές λέτε ανοιχτές και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σαφέστατα βεβαίως η αναφορά σας σωστή, ότι έχουμε το φυσικό κλιματιστικό που λέγεται με βοριαδάκι και μας ανακουφίζει. Ναι. Όταν λέτε δομές ανοιχτές όλες τις ώρες της ημέρας... Η κυρία Παπαδάκη, αντιδήμαρχος, η Ρένα η Παπαδάκη, η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών, των ΚΑΠΗ, των αιθουσών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και την ετοιμότητα που εμείς από εδώ, από το Δήμο Ηρακλείου, από την πολιτική προστασία έχουμε δώσει σε όλες τις υπηρεσίες, είναι στα πάει με το προσωπικό αυτών των δομών και με επίκεντρο την Κυριακή που θα είναι η κορύφωση θερμοκρασίας και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, θα μπορούν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη να καταφύγουν σε αυτές τις δομές. Εξάλλου έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, μπορεί να μην χρειαστεί βέβαια, σε κάθε περίπτωση, για κάθε ενδεχόμενο, είναι οι δομές της κοινωνικής πολιτικής. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο, αυτή είναι και η υποχρέωση. Για κάθε ενδεχόμενο. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για πρόνοια και για μέρημνα. Όλες λοιπόν οι δομές του Δήμου Ηρακλείου, από τα ΚΑΠΗ, από τα ΚΕΠ, από τον ίδιο το Δήμο, από όλους τους χώρους που είναι στη δική σας την αρμοδιότητα, αυτές τις τρεις ημέρες, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο που το δημόσιο δεν λειτουργεί, θα είναι ανοιχτά για την περίθαλψη, για την ανακούφιση των ανθρώπων που το χρειάζονται, λέτε. Ακριβώς. Επίσης, επειδή μίλησα με την κυρία Παπαδάκη, συμβουλεύτηκε για τις εξελίξεις αυτές και σήμερα κάθε μέρα μιλάμε με όλους τους αρμόδιους αντιδημάρχους, ανάλογα βέβαια τη φύση του φαινομένου, και τα ΚΔΑΠ. Τέθηκε ερώτημα για τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούν στο Δήμο Ηρακλείου. Σήμερα θα σχολάσουν πιο νωρίς, καθώς θεωρούν οι υπεύθυνοι λειτουργίες των ότι δεν είναι σε τέλος πάντων ικανοποιητική κατάσταση οι κλιματιζόμενες αίθουσες εκπαίδευσης και δεν είναι αρκετό και φοβόνται μήπως δυσαρεστήσουν ή δημιουργήσουν. Κύριε Πατακέ, εγώ ρωτάω κάτι άλλο για τον κόσμο που μας ακούει, όπου είναι άνθρωποι να βοηθηθούν, αλλά λέω κάτι άλλο. Οι δομές οι οποίες θα είναι ανοιχτές, για να μην το καταλάβω εγώ λάθος, για να φιλοξενήσουν ανθρώπους εφόσον το έχουν ανάγκη, είναι ΚΑΠΗ, ΚΕΠ και τι άλλο, Δήμος. ΚΑΠΗ, ΚΙΦΗ, ναι, και η αίθουσα Ανδρόγειο στο κέντρο του Ηρακλείου. ΚΙΦΗ Ανδρόγειο. Ναι. Λοιπόν, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, ΚΙΦΗ, Ανδρόγειο. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κρατάω καπί, κεπ, κυφή και ανδρόγιο για εκείνους που μας ακούνε. Αν νιώσουν την οποιαδήποτε δυσφορία ή κάτι άλλο, μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς τους χώρους για να ανακουφιστούν όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φυσικά η ζέστη υποχωρεί με την δύση του ηλίου, αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου που σας είπα, και δεν θέλω να πανικοβληθεί κανείς από τους δημότες μας, δεν θα είναι τραγική και τόσο ανησυχητική κατάσταση. Εντάξει, το λέμε και από μόνοι μας. Το λέμε και από μόνοι μας. Την ετοιμότητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Νότια Κρήτη. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο επιβαρημένη η κατάσταση. Στο Δήμο Ηρακλείου θα είναι πιο ελαφριά. Για την ετοιμότητα τώρα μιλάμε και για την πρόνοια που έχει μπελευθεί και δεν τρομοκρατούμε σαφέστατα κανένα. Υπάρχει, συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια όπως και εσείς επαναλάβατε και του Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Δεν μου λέτε κύριε Πατακέση ότι έχει να κάνει γιατί είναι και αυξημένος ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σας τις προσπάθειες έτσι ώστε να είσαστε στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου εντάξει στις δικές σας τις υποχρεώσεις, καθαρισμοί, αντιπυρικές ζώνες, κρουνί κλπ. Είναι όλα σε μία τάξη, είναι δρομολογημένα, να πούμε. Αμέσως μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έγινε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης πριν και αμέσως μετά κορυφώθηκε. Όσον αφορά τους κρουνούς, η ΔΕΙΑΗ το έχει φροντίσει ακριβώς. Η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου διαθέτει καθημερινά δύο σκαπτικά μηχανήματα σε άμεση ετοιμότητα και μία υδροφόρα, καθώς και την ομάδα έργου. Αν χρειαστεί, η πυροσβεστική που ηγείται αυτής της καταστολής και της εκδήλωσης των πυρκαγιών, την αντιπυρική περίοδο, να την βοηθήσει όπως έχει πράξει και τις άλλες αντιπυρικές περιόδους. Σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, η κατάσταση, ο δείχτης κοινότητας είναι στη μέση κατάσταση, δεν είναι υψηλός. Όμως η ετοιμότητα υπάρχει και αναμένουμε επιδείνωση, σε εισαγωγικά επιδείνωση, μάλλον άνοδο του δίκτυου πυκνότητας την Κυριακή που αυξάνεται ο άνεμος σε σχέση με την αυξημένη θερμοκρασία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε μόλις χρειαστεί. Κύριε Πατακή, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Ευχαριστώ.